σύνδεση με τον Άρη Κουτσιού βρίσκεται στις Σέρες ο Άρης, διότι εκεί έχουμε πολλές περιοχές Άρη που το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχουν εμβολιαστεί δηλαδή. Παραμένει λοιπόν η ανησυχία έντονη στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Χθε ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 125 νέα κρούσματα στην περιοχή. Υπάρχει δηλαδή αύξηση των κρούσματων το τελευταίο διάστημα και όπω είπε και εσύ, είναι αρκετέ οι περιοχέ που εμφανίζουν πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Στο παλαιό Καστρο Σερών έχουμε αρκετού κατοίκου να έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό τι τελευταίε ημέρε με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε καραντίνα και ελάχιστοι είναι εκείνοι που κυκλοφορούν στο, στο χωριό. Ε, κάτω από 50% είναι το Σωστό των εμβολιασμένων στο συγκεκριμένο χωριό, όπω και στην ευρύτερη περιοχή του νομού. Οι ανεμβολίαστοι είναι λοιπόν πολλοί και μιλήσαμε με αρκετού από αυτού, όπω μα έλεγαν, δεν δείχνουν καμία διάθεση να αλλάξουν στάση, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κάνουν το εμβόλιο. Την ίδια ώρα όμω η πίεση στο νοσοκομείο των Σερών παραμένει έντονη. Να σα πω ότι δίνεται μάχη από του γιατρού να βρεθεί ελεύθερο κρεβάτι. 40 ασθενεί νοσηλεύονται σε απλέ κλίνε για κορονοϊό. 8 ασθενεί στι 10 διαθέσιμε μονάδε συντατική θεραπεία έμειναν δύο κρεβάτια ελεύθερα, Βασιλή. Καθώ το τελευταίο 48ωρο, έξι συνάνθρωποι μα έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ του κορονοϊού. Ανάμεσά του, μάλιστα, και μία 58χρονη. Κλείνοντα, να σα πω πω συνολικά από την 1η Σεπτεμβρίου ω τώρα, στο νοσοκομείο Σερών, από επιπλοκέ του κορονοϊού έχουν χάσει τη ζωή του 70 συνάνθρωποι μα, από του οποίου οι 65 ήταν ανεμβολίαστοι. Δηλαδή, το ποσοστό του ήταν 92,3%.